και σύμφωνα με την ανάρτησή τους πάντα θέλουν να φύγουν από την περιοχή. Έχουμε τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, θα μας βοηθήσεις Παναγιώτη, αστυνομικός μας συντάκτη, ξαναλέω, να κατανοήσουμε εδώ μαζί με τον Δήμαρχο τι είναι ακριβώς αυτό το βίντεο το οποίο παρακολουθούμε, ώστε στη συνέχεια να ακούσουμε και τη θέση του Δημάρχου. Πράγματι, πρόκειται για ένα βίντεο που έρχεται 7 μήνες αργότερα. Δηλαδή, αυτά που βλέπουμε στις εικόνες είναι στις 26 Μαΐου του 2017. Είναι κάποιες ομάδες αντιουσιαστών, οι οποίες κινούνται στην οδό Δερβενίων. Είναι κοντά στην πλατεία Εξαρχείων. Και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, έχουν επιτεθεί για να εκδιώξουν ναρκέμπορους από την περιοχή. Και μάλιστα, μιλάνε και για ναρκέμπορους, ναρκομαφίες που έχουν κρατικούς προστάτες και υποστηρικτές. Δεν είναι και βέβαια η πρώτη φορά, έχει γίνει κάτι αντίστοιχο και στην πλατεία Εξαρχείων και μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν και περιστατικά αντιπαράθεσης ανάμεσα σε αντιουσιαστές και εμπόρους ναρκωτικών στην περιοχή. Θυμόμαστε κάποιες καταδιώξεις με όπλα στην πλατεία Εξαρχείων. Κάποια στιγμή υπήρχε και μια δολοφονία το καλοκαίρι του 2017 ενός αλλοδαπού, ο οποίος σχετιζόταν με κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών και μάλιστα υπήρχε και σχετική ανάλυση ευθύνης. Είναι θα λέγαμε μια αντιπαράθεση η οποία εξελίσσεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο 1-1,5 χρόνο στην περιοχή ανάμεσα σε αντιουσιαστές και εμπόρους ναρκωτικών. Στα πλάνα βλέπουμε ότι ήταν μια πολυπληθής ομάδα αντιουσιαστών οι οποίοι εμφανίστηκαν από δύο πλευρές στην οδό Δερβενίων και μάλιστα αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι αφού εκδίωξαν και έδωσαν το μήνυμα προς τους ναρκέμπορους, στη συνέχεια προέβησαν σε μια πορεία στην περιοχή φωνάζοντας συνθήματα και αφού απόπλησαν σε εισαγωγικά τους ναρκέμπορους και έδωσαν αυτό το μήνυμα, στη συνέχεια αποχώρησαν όπως ακριβώς είχαν επέμβει. Μάλιστα. Και είναι το βίντεο το οποίο παρακολουθούμε. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για όλες τις